Πέρασαν 5 χρόνια από τη μεγάλη πυρκαγιά στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στη Λεωφόρο Κνωσού. Εικόνες καταστροφής που έκαναν το γύρο της Ελλάδας. Πυρηνική κόλαση, σκηνές πανικού, στιγμές αγωνίας για τους 69 φοιτητές που κατάφεραν ευτυχώς να βγουν σώοι από την εστία. 5 χρόνια μετά, αλήθεια, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε? Μετά την πυρκαγιά, το κτίριο αυτό είναι κατεδαφιστέο, απαγορεύεται η χρήση του. Η φωτιά έκανε στάχτη την εστία, με τους φοιτητές να βιώνουν ένα απίστευτο Γολγοθά για να βρουν στέγη. Δεν είναι απλά τα πράγματα, γιατί εάν υπάρχει ο αμίαντος και χρειάζεται ειδικός τρόπος απομάκρυνσης του αμιάντου από εκεί, θέλει αρκετά χρήματα και εκεί χρειαζόμαστε και τη βοήθεια ενδεχόμενα της περιφέρειας Κρήτης, θα τη χρειαστούμε. Είναι μεγάλη ανάγκη να δημιουργηθούν φοιτητικές εστίες και έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Δεν γίνεται να κλείνουμε 5 χρόνια από όταν κάηκαν οι εστίες και τους εστιακούς φοιτητές, ας πούμε, να τους μεταφέρουν από το ένα ξενοδοχείο στο άλλο, λες και είναι μπαλάκι που μπορούν να παίζουν μαζί τους. Να τους διώχνουν το καλοκαίρι, να τους διώχνουν στις διακοπές, το Πάσχα, παράλληλα να είναι και η πίεση της εξεταστικής, όπου κάθε φοιτητής δεν ξέρει, ας πούμε, αν θα έχει σπίτι να διαβάσει. Στάχτες και αποκαίδια. Ωστόσο, το πιο σημαντικό είναι πως εκείνη τη μαύρη Κυριακή αποσοβήθηκε μια τραγωδία, με την πυροσβεστική υπηρεσία να δίνει τιτάνια μάχη με τις φλόγες τόσο από αέρος όσο και από εδάφους. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, πολύ σύντομα θα υπάρξει οριστικός ανάδοχος για το μεγάλο έργο των φοιτητικών εστιών σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. 1023 Ηράκλειο, 1826 στο Ρέθυμνο. Ένα μεγάλο πρόγραμμα φοιτητικής κατοικίας, ένα πρόγραμμα πολύ φιλόδοξο και ιδιαίτερα μεγάλο, 250 εκατομμύρια. Τώρα είμαστε στην φάση της υπογραφής της σύμβασης της ανακήρυξης του οριστικού αναδόχου. Υπολογίζουμε ότι αν υπογράψουμε το 24, σε 3 χρόνια από την υπογραφή θα πρέπει να έχουν παραδοθεί με βάση τον προγραμματισμό του μεγάλου αυτού έργου. Στο Ηράκλειο αναμένεται να δημιουργηθούν 1023 κατοικίες με δυναμική φιλοξενία περίπου 2.000 ατόμων. Να τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες για το έργο, ζητούν οι φοιτητές. Και εμείς πιστεύουμε ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή για πάρα πολλές οικογένειες είναι πραγματικά μη βιώσιμη. Δηλαδή τόσο στο Ηράκλειο, γενικά στην Κρήτη βέβαια, δηλαδή και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά, οι τιμές στα σπίτια έχουν εκτοξευθεί λόγω της ακρίβειας και η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν παίρνει κανένα μέτρο. Η αλήθεια είναι ότι το ζήτημα με τις εστίες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ειδικά σε αυτήν την περίοδο που ζούμε, που εντάξει, το βλέπουμε όλοι και οι πρωτοετής φοιτητές που μπήκαν τώρα και ψάχνουν σπίτι σε μια ανθρώπινη τιμή ενοικίου και δεν υπάρχει. Όντως, το πρόβλημα με τις εστίες υπάρχει, γιατί έχουν καεί εδώ και 5 χρόνια και ακόμα δεν έχουν φτιαχτεί. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, το έργο της ανέγερσης των φοιτητικών εστιών αναμένεται να είναι έτοιμο μέσα σε 3 χρόνια, σύμφωνα με τον Πρίτανη. Παράλληλα, ο ίδιος προαναγγέλει άμεσες εξελίξεις στο θέμα της μεταφοράς των φοιτητών σε ξενοδοχεία εντός της πόλης του Ηρακλείου. Μεταφέρονται τις επόμενες μέρες στην πόλη μέσα, κοντύτερα από ό,τι ήταν πέρυσι. Μιλάμε για 70 δωμάτια. 70 δωμάτια. Ζητήσαμε λοιπόν από την πολιτεία του χρόνου εάν μπορεί να τα διπλασιάσει. Φοιτητές αναφέρθηκαν στα ενίκια φωτιά, στην ακρίβεια και στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αρκετές οικογένειες. Οτιδήποτε αφορά την καθημερινότητά μας είναι δύσκολο και όντως ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των φοιτητών χρειάζεται να δουλέψει για να τα βγάλει πέρα και με τα ενίκια στο Ηράκλειο να είναι στα ύψη και τα μισά σπίτια να είναι Airbnb. Κανένας φοιτητής να μην μένει χωρίς σπίτι, χωρίς φαγητό στη λέσχη. Όλοι όσοι έχουν ανάγκη να μπορούν δωρεάν να διαμένουν και να σιτίζονται και σίγουρα όχι με ακαδημαϊκά κριτήρια. Δηλαδή, αν ένας φοιτητής δεν περάσει 1, 2 ή 3 μαθήματα επειδή μπορεί και να δούλευε παράλληλα, αυτό σημαίνει ότι δεν έχει δικαίωμα σε σίτηση και στέγαση.